Είναι ο Χρήστος Δάντσης στην περιοχή και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο. Καλησπέρα Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Οι εργασίες έχουν σταματήσει, καθώς η εκτίμηση είναι ότι είναι αρκετά μεγάλη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία έπεσε από αεροπλάνο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εγκλωβίστηκε μέσα στο χώμα. Η περιοχή ήταν βαλτότοπος και το χώμα είναι αρκετά έτσι ιδιαίτερο στο να μπορέσουν να την αποκολλήσουν. Δεν έχει σκάσει, αυτές είναι οι εκτιμήσεις του στρατού. Έπεσε με τρόπο τέτοιο έτσι και τελικά δεν έσκασε και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος. Χθες εκενώθηκαν οι γύρω πολυκατοικίες από το σημείο που εντοπίστηκε η βόμβα. Οι εργασίες έχουν σταματήσει. Με συγχωρείς. Χρήστο, οι ένοικοι δηλαδή των διαμερισμάτων των γύρω πολυκατοικιών θα πρέπει να μείνουν εκτός των σπιτιών τους μέχρι. Α, όχι. Όχι, μόνο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Έχουν επιστρέψει γιατί έχουν διακοπεί και οι εργασίες. Θα πρέπει να γίνει ένας ανασχεδιασμός για το πώς θα πρέπει να γίνει η ανάσυση της βόμβας, η οποία εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη. Και το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι επειδή είναι πολύ παλαιάς τεχνολογίας και δεν ξέρουν οι πυροτεχνουργοί πώς θα μπορούσε να αντιδράσει και λόγω των οξυδόσεων που υπάρχουν επάνω της. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, λαμβάνουν επιπλέον μέτρα. Θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες ενδεχομένως αύριο, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως βέβαιο. Άλιστα. Και όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι εκενώσεις θα γίνουν σε μεγαλύτερη ακτίνα. Φαντάζομαι ότι και το βενζινάδικο δεν λειτουργεί, το πρατήριο καυσίμων. Όχι, στην περιοχή είναι. Και η αστυνομία δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Έχουν ληφθεί μέτρα φυλάξης. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε και δηλώσεις για το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένα τα σπίτια τους, τους βγάλαν όλους από μέσα και είναι μέσα στο σχολείο. Με μικρά παιδιά, γέροι. Οπωσδήποτε είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη. Από χθες σκάβανε δίπλα στο πρατήριο για να βάλουν κάτι δεξαμενές για υγραέριο και βρέθηκε μια βόμβα εδώ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και από χθες το απόγευμα είναι εδώ όλη η αστυνομία, στρατός κτλ. Για να την απεραιτητοποιήσουν, να την κουβαλήσουν και έχουν κλείσει το δρόμο.